Πώς κόσμο ήταν ελληνικό. Όχι εκατονταπλάσια. Όχι εκατονταπλάσια. Όσε έχουμε στα χέρια μα. Δεν είπα ότι είναι το Βυζάντιο ελληνικό, ναι, διότι διέζω τα ελληνικά κείμενα. Το Βυζάντιο είναι ελληνικό για άλλου λόγου. Ναι. Το Βυζάντιο είναι ελληνικό διότι έχει ελληνική συνείδηση, ελληνική γλώσσα. Πότε. Η διαφορά με την Οθωμανική. Θα σου πω. Η διαφορά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα ολοκλήρωμα, δεν πω και εγώ όμω να σου πω. Η διαφορά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που το είπε πριν, που δεν έχουν καμία σχέση, είναι ότι πρώτα απ' όλα η ελληνική γλώσσα ουδέποτε ήταν η επικρατούσα γλώσσα επί Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ουδέποτε, ενώ στο Βυζάντιο ήταν, το Οθωμανικό κράτο ουδέποτε. Όταν αναγκάστηκε να εκδώσει νόμους στα ελληνικά, το Βυζαντινό κράτος το έκανε αναγκαστικά και εγώ και τα νομίματά του στα ελληνικά. Μα γιατί δεν βγάλει η Οθωμανική Αυτοκρατορία νόμους στα ελληνικά, γιατί δεν ήταν ελληνική αυτό. Το μέτρο που είχαν κόψει τη δίκη σε τρεις φέτες και έλεγαν τους Αρμένιους θα τους έχουν οι παπάδες τους, τους Ορθόδοξους θα τους έχουν οι παπάδες. Το κράτος, αυτό μπορώ να σας εξηγήσω. Άρα δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Το ένα κράτος σκέφτεται ελληνιστή. Το άλλο κράτος σκέφτεται τουρκιστή. Μα να σου πω και μια κάτι σαν έκπληξη. Ναι. Ο Κρούμος, ο Παγανιστής Κρούμος, ναι. Ο Βούλγαρος. Λοιπόν. Αυτός που έπινε κρασί στο κρανίο του Νικηφόρου του πρώτα. Ναι. Πριν τους πάρουν, τους καταλάβουν οι Βυζαντινοί, όλα τα διατάγματα των τότε Βουλγάρων, βασιλέων, ήταν στα ελληνικά. Σωστό είναι. Όχι μόνο. Καταλαμβάνουν λοιπόν οι Έλληνες μέσα στα ελληνικά, έτσι, μην παρακολουθούν. Μα και οι Σλάβοι που είναι, δεν είχαν γλώσσα. Δεν ήταν απαντέρω. Τι να πω. Τι λέω, το κράτος, το παγανιστικό κράτος των Βουλγάρων, το ημιάγριο, που έπινε, όπως είπε, που έπινε κρασί σε κρανία ανθρώπων, έβγαζε τα διατάγματά του ελληνικά. Μην φέρνει το σκεπτικό θέμα εδώ. Οι Βούλγαροι δεν έχουν γραφεί, δεν έχουν γλώσσα. Υιοθετούν ελληνική. Και έρχονται οι Βυζαντινοί, οι οποίοι υποτίθεται που μου λε οι Έλληνες, και αντί να κάνουν αυτό που κάνανε οι δυτικοί που κάθε τύπο χριστιανίζαν, το εκλατινίζαν κιόλα, έχουν αυτοί και πάνε σε ένα λαό που μιλάει ήδη ελληνικά, τουλάχιστον σαν επίσημη γλώσσα, και φτιάχνουν άλλη γλώσσα για να τους επιβάλλουν για να μην μιλήσουν τα μισθητά ελληνικά. Όχι, και επίσης, εκεί την εποχή που εσύ κάθεσαι και μου λες το Αγιονίκη και τα λοιπά, τότε έρχεται η συγκεκριμένη γραφή, η μικρογράμματη γραφή και καθιερώνεται. Και γιατί καθιερώνεται αυτή, γιατί βόλευε? Όχι. Γιατί η παλαιά η γραφή είναι μισητή. Είναι αυτή η γραφή κεφαλαιογράμματη που βρίσκουν στους μισητούς παπύρους που έχουν στα χέρια τους. Αυτοί που τους έχουν. Δεν είναι έτσι. Και η μικρογράμματη γραφή. Η μικρογράμματη γραφή τεσσάρων αιώνων δεν έγινε δια μίας αποφάσεως, ναι, κάποιου. Πότε επιβάλλεται όμως? Δεν επιβάλλεται καθόλου. Κατά τη διάρκεια της αντεγραφής των κειμένων, ναι, μέσα στα μοναστήρια. Γιατί βόλευε, δηλαδή, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολη η αντεγραφή μικρογράμματη γραφή από ό,τι και κεφαλαιογράμματη. Αυτό είναι ο λόγος. Οι πρακτικοί λόγοι την επιβάλλουν. Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν, έπρεπε να πολεμηθεί η κεφαλαιογράμματη. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνει. Δεν υπάρχει πάντως κάτι να λέει θα κάνουμε τα γράμματα μικρά γιατί μισούμε τα κεφαλαία. Ο κύριος Μάγκο το έχει γράψει ότι ήταν ανεπιθύμητο. Καλά, ο Μάγκο κάνει ερμηνεία κι αυτός. Δεν είναι ερμηνεία. Ούτως ή άλλως δεν ήμασταν εκεί. Όταν... Άλλο λέω ότι αυτό δεν είναι ιστορικό, είναι μια ερμηνεία. Είναι η δική σου άποψη. Την οποία την προσυπογράφω και την βάζω και τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ δεν την αποδέχομαι. Να πάμε λοιπόν παρακάτω, για να μην χάνουμε χρόνο. Εσύ λες λοιπόν το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Εγώ θα ξεκαθαρίσω προς τους τηλεθεατές μου, το Βυζάντιο για μένα είναι ελληνικό για ποιους λόγους. Διότι το Βυζάντιο, αν και πράγματι στην αφετηρία του, είναι ρωμαϊκό και μάλιστα ανθεληνικό. Δηλαδή προσπαθεί να καταπνίξει την ελληνικότητα, τελικώς η ελληνικότητα κυριαρχεί. Και δεν καταπνίγεται με τίποτα. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να διαγράψω από την ελληνική ιστορία, παραδείγματος χάρη, τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον παλαιολόγο, ως τελευταίο βασιλιά των Ελλήνων. Πώς το διαγράφω δηλαδή? Γιατί δεν αρέσει σε μια ομάδα ανθρώπων. Πάμε στο 1450, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Σου είπα πριν το λέω το σοφό, σου είπα τον Φώτιο, σου είπα. Είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι στο τέλος του, όταν ούτε αυτοκρατορία δεν ήταν, ήταν μια νησίδα που περίμενε απλώς να πεθάνει. Γραπώθηκαν πάνω στον Ελληνισμό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό απολύτως. Και γραπώθηκαν στον Ελληνισμό γιατί το μοναδικό ζωντανό κομμάτι που του είχε μείνει από κάτω και ξέρει και τον πλήθανε και που πήγε στην Πελοπόννησο κτλ. Όπου μπορούσαν να γραπωθούν στον Ελληνισμό. Πού θα πηγαίνει, στους Σύριους? Είχαν χαθεί οι Σύριοι, ήταν πια μουσουλμάνοι. Γραπώθηκε στον Ελληνισμό γιατί μόνο ο Ελληνισμός τους είχε μείνει. Δεν είχαν καμία απολύτως ελληνικότητα. Και για να το πάμε πιο πριν, επειδή είχα αρχίσει την προηγούμενη εκπομπή και βάζω ορισμούς, να πούμε τι είναι το ελληνικό. Λοιπόν, το ελληνικό είναι αυτοθέσμηση. Είχε το Βυζάντιο αυτοθέσμηση. Δεν είναι ορθός λόγος. Ένα θεοκρατία του Βυζαντίου. Ο χριστιανισμός έχει ορθός λόγος. Μα δεν είναι ελληνικό μόνο αυτό. Είναι ελληνικό. Η αυτοθέσμηση είναι μια πινελιά του ελληνικού. Να μου δώσει ένα ορισμό της ελληνικότητας για να μιλάμε σε κοινό. Είπα. Για μένα το ελληνικό είναι αυτό που λέει ο Ρόδοτος. Όμεμο, ονομόδρυσκο, ονομόδρυσκο, ονομόγλωσσο. Τίποτα. Όλα τα άλλα είναι για να τα βάζουμε εμείς. Το ομόδρυσκο το ελληνικό, πού το? Το ομόδρυσκο στο Βυζάντιο είναι χριστιανισμός. Τότε πού είναι η ελληνικότητα? Μα ομόδρυσκο δεν καθορίζει. Στο δωδεκάθεο. Όχι, λέει ομόφρυσκο. Εδώ δεν μιλάμε δωδεκάθεο και πεντάθεο. Εδώ μιλάμε. Άρα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εφόσον όλοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, καλύπτεται το ομόφρυσκο. Άδωνη, ελληνική εθνική θρησκεία. Είναι τμήμα. Δεν λέει Ρόδοτος ελληνική θρησκεία. Είναι τμήμα της ομόφρυσκων. Κάτσε, της ελληνικής κοσμοαντίληψης, είναι τμήμα της ελληνικής φιλοσοφίας, συνάδει με την ελληνική φιλοσοφία. Αυτοί εδώ πέρα έρχονται, φέρνουν κάτι άλλο, κόβουν, ράβουν, παίρνουν την ελληνική φιλοσοφία, λέει δεν
τι λέγανε, δεν την καταλαβαίνω σωστά οι Έλληνες, Ιντερπρετάτιο Χριστιανά. Εμείς θα σας πούμε Έλληνες τι έπρεπε να ξέρετε. Έρχεται ο Άγιος Βασίλειος, μας λέει εκεί με τις τρεις υποστάσεις κτλ. Για να διασώσει λίγο τη σοβαρότητα αυτού του πράγματος που αρθρώνανε. Ταυτόχρονα όμως μας λέει και ότι ξέρετε στους βομούς, γιατί τώρα θα γιορτάσουμε σε λίγο και τον. Και μέσα στον κατασκευαστικό ελληνικό κόσμο τέτοιους αντιρρήσεις υπάρχουν μεταξύ των Ελλήνων. Ο Πλάτων διαγράφει τον Όμηρο. Στα αγάλματα και στους βομούς κατοικούν δαίμονες. Εδώ στους πάστε τα για να φύγουν οι δαίμονες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να μας μιλήσουν για την ελληνική. Λέω και ο Πλάτων διαγράφει τον Όμηρο και λέει μην πιστεύετε από όσο ψεύτη ποιητή. Τι θα πει αυτό. Δεν είναι ο Πλάτων Έλληνας, δεν είναι πλέον. Κάτσε να σου πω και παραπέρα. Ποια προσέγγιση έχουν οι χριστιανοί στην ελληνική φιλοσοφία εκτός του Πλάτωνα, τον οποίο τον καπηλεύονται γιατί πιάνουν τη λέξη δημιουργός. Εκτός από τον Αριστοτέλη που πιάνουν τη λέξη κινούν ακίνητον. Εκτός από τον Πυθαγόρα κάποιοι μυστικιστές. Πού είναι με τους φιλοσοφιστές που μπορούν να παίξουν. Πού είναι δηλαδή η προσέγγιση τους. Μπορούν να δεχτούν τους στοϊκούς. Μπορούν να δεχτούν τον Ηράκλειτο. Το Θαλή μπορούν να το δεχτούν. Μα σου απαντώ. Πού είναι η προσέγγιση τους. Το αντίθετα, να είναι κάποιος. Αντίθετα, αν πάρουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, βλέπουμε λίμπελους. Το να είναι κάποιος Ελλήνης δεν σημαίνει να αποδέχεται όλες τις φιλοσοφικές τάσεις του Ελληνισμού. Σου εξηγώ. Και ο Πλάτων, δυστυχώς είναι γνωστό ότι έκαιγε βιβλία. Έκαιγε τα βιβλία του Δημοκρίτη. Δεν του δεχότανε. Τι θα πει αυτό, ότι ο Πλάτων δεν είναι Έλληνας. Δεν είπα τι πράγμα εγώ. Άρα λοιπόν, όπως ο Πλάτων κάνει την επιλογή άλλο του, πράγμα, έτσι και οι χριστιανοί κάνουν την επιλογή τους από το πανόραμα της ελληνικής φιλοσοφίας. Γιατί αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι έτσι, γιατί άμα πάρεις τους πατέρες τι λένε, ναι. Ασχέτως αν μετά βρήκαν στη διαδρομή τον Πλάτων. Εγώ νομίζω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας έβαλαν πολύ μεγάλη δόση ελληνισμού μέσα στον χριστιανισμό και η δημιουργία της Ορθοδοξίας οφείλεται να είναι. Άμα πάρεις τους πατέρες και δεις μέσα τι γράφουν, είναι ειδωλοποίηση της φύσεως, είναι λατρεία δαιμόνων, η φιλοσοφία παρακαλώ, είναι μορολογίες του Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η μελέτη της ελληνικής παιδείας, η καλή προπαιδεία προς τα γράμματα. Είναι να εκλέξουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Σαν πρόνοιμος να κλέβουμε αυτό που θέλουμε και να πετάμε τα υπόλοιπα στη θάλασσα. Μα λέω ότι αυτό το κάνει και με τους Ιουδαίους. Αυτό το κάνει και με τους Ιουδαίους. Είναι το Ιντερπρετάτιο που σου είπα πιο πριν. Είναι μια καπηλεία του πολιτισμού ενός άλλου γιατί εσύ δεν έχεις τίποτε και μετά αρχίζεις και αφισβητείς και τον ίδιο και του λες πού είσαστε γιατί αυτό το λέγανε και με τους Ιουδαίους. Είναι θύματα και οι Ιουδαίοι σε αυτό το κόλπο. Ότι δεν ερμηνεύετε εσείς, δεν ξέρετε εσείς. Είστε εσείς όργανος αυτών. Δεν μπορείτε να ερμηνεύσετε εσείς την Παλαιά Διαθήκη. Θα σας ερμηνεύσουμε εμείς. Το ίδιο και με τους Έλληνες. Δεν ξέρετε εσείς την φιλοσοφία. Είσαστε θύραθε υπερφωτισμένοι, δυστυχισμένοι, λάτρεις των δαιμόνων. Εμείς θα σας πούμε τι σημαίνει η φιλοσοφία. Και αρχίζει μετά το κόλπο, ας πούμε, επαναλαμβάνω. Κάπου τα πράγματα τέτοιου είδους φιλοσοφικές αντιρρήσεις έχουμε πάρα πολλές και πολύ σκληρές μεταξύ των Ελλήνων φιλοσόφων. Ο Ηράκλειτος είχε αποκαλέσει τον Πυθαγόρα πανούργο και ψεύτη. Είναι νόμιμο. Κατά συνέπεια, είναι νόμιμο. Κατά συνέπεια, όπως μπορούν οι φιλόσοφοι μεταξύ τους να λένε αυτός μου αρέσει και αυτός δεν μου αρέσει τον θεωρώ ψεύτη, έτσι ακριβώς μπορούν και οι πατέρες της Εκκλησίας που είναι μέτοχοι της ελληνικής παιδείας, σπουδαχθέντες στην Ακαδημία και στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, να εκλέξουν αυτό που τους αρέσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ένας να έχει αυτό το δικαίωμα και άλλο να μην το έχει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μέτοχοι, εγώ νομίζω ότι το έχουν και οι δύο. Γιατί η φιλοσοφία αυτό είναι. Να παίρνω αυτό που μου αρέσει. Όχι ότι νομίζει. Και να παίρνω το σύνολο. Το σύνολο δεν μπορώ να το πάρω. Θα τρελαθώ. Δεν γίνεται. Θα επιλέξω. Μέτοχοι της ελληνικής παιδείας δεν. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν εχθροί, ήταν ισοδιστές που μπήκαν μέσα για να δηλήσουν επιχειρήματα. Δικαίως μπορούμε σήμερα εμείς να γράψουμε μια σελίδα κειμένου με τον ελληνικό λόγο που γράφαν αυτοί. Κάτσε σου πω, γιατί είπες για παιδεία. Ο Ιουλιανός την ορίζει την παιδεία σαν συγκεκριμένο θεόθεν δώρο των Ελλήνων και το παραχωρούν στην ανθρωπότητα. Είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο το οποίο δεν μοιράζεται, αλλοιώνεται, υπόκειται, ράβεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ και έχω την δώσει τα βιβλία και μάλιστα το πρώτο βιβλίο που ξέρει στην ελληνική γραμματεία ήταν κατά Γαλιλαίων. Όμως έχασε. Και με τους χαμένους δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με τους νικητές μου. Δεν μου λέει τίποτα. Εγώ συγκεκριμένος είμαι και είναι και τιμή μου αυτό το πράγμα και είμαστε οι Έλληνες, νικάμε όντας εκεί. Εγώ είμαι πάντα με το Θουκυδίδη να ξέρεις. Είναι η φιλοσοφία μου αυτή. Για να σου πω κάτι. Άμα πάμε και στο τραγικό μας. Πάμε και στο τραγικό μας το ποιητή. Που λέει ότι καλύτερα να ηθηθώ μαχόμενο σωστά παρά άτιμη να κερδίσω νίκη. Άρα αυτό η αρχή του ελληνισμού. Ναι, όχι, η διαφωνία μου ποια είναι. Δεν ακούω καθόλου αυτοκριτική. Είναι οι κακοί χριστιανοί που κάνουν το ένα που κάνουν το άλλο. Δεν είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί δεν είχαν, δεν το καταλαβαίνω. Δεν είχαν να παίρνει και να καταστρέψει πολιτισμού, δεν έχει δικαίωμα. Απαγορεύεται αυτό. Μα και οι Αθηναίοι πήγαν στη Μήλο και την ισοπαίδωσαν. Τι μου λέει αυτό. Και οι Μακεδόνες πήγαν στη Μήλο και την ισοπαίδωσαν. Και πλακωθήκαμε στο ξύλο. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Εδώ μιλάμε για καταστροφή πολιτισμού. Εδώ μιλάμε επίθεση ενάντια στις βάσεις του ίδιου του πολιτισμού.